Τι άλλαξε στον Ολυμπιακό στο δεύτερο ημίχρονο και φάνηκε τόσο εύκολη νίκη? Σήμερα ο Ολυμπιακός άλλαξε πολλά πρόσωπα. Ξεκίνησε ένα παιχνίδι που φαινόταν ότι θα γινόταν ένας περίπατος. Στα 3 λεπτά 3 γκολ. Μετά φάγαμε 2 αστεία γκολ. Ξαναμπήκαμε. Στο πρώτο μισό δεχτήκαμε τα 5 από τα 7. Στο τέλος ξανά είχαμε ένα ξεπέταγμα, πώς να το πω. Είχαμε ένα διάστημα πολύ καλό. Νομίζω ότι όπως το περίμενα το παιχνίδι, περίμενα ένα περίεργο παιχνίδι από την πλευρά μας. Γιατί είδα και τα πρώτα δείγματα με τον Εθνικό το Σάββατο. Η περίοδος των γιορτών μας αποσυντονίζει, προφανώς και άλλες ομάδες. Και χρειάζεται χρόνος για να βρούμε τον ρυθμό μας. Σημαντικό σήμερα είναι ότι κερδίσαμε. Είχαμε κάποια καλά διαστήματα, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, που ελέγξαμε την άμυνά μας πιο πολύ. Γιατί στο πρώτο ημίχρονο φάγαμε σχεδόν σε κάθε επίθεση, τρώγαμε γκολ εύκολα. Και βρήκαμε τις λύσεις επιθετικά. Τα 13 γκολ είναι αρκετά, είναι καλά, αλλά τα 7, κυρίως τα 5 στο πρώτο ημίχρονο είναι πολλά. Κρατάμε την νίκη και προχωράμε. Θα κρίνουν και την προσπάθεια για την πρώτη θέση και την πρόκριση, ίσως σε μεγάλο βαθμό. Η Γιούγκ είναι μια από τις καλύτερες ομάδες του ομίλου μαζί με εμάς και θα γίνουν, πιστεύω, 2 πολύ μεγάλα παιχνίδια. Δεν μπορείς να κάνεις πρόβλεψη στα αυτά τα 2 παιχνίδια. Ελπίζω μέχρι τότε να είμαστε, θα προσπαθήσουμε και θα δουλέψουμε πολύ για να είμαστε έτοιμοι αγωνιστικά και ψυχολογικά και το μυαλό μας να είναι έτοιμο. Βέβαια, για να πούμε ότι θα μεσολαβήσει ένα Final Four κυπέλλου που και εκεί πρέπει να παρουσιαστούμε αποφασισμένοι, γιατί κρίνεται ένας τίτλος. Αλλά νομίζω έχουμε όλοι στο μυαλό μας από την πρώτη μέρα που συναντηθήκαμε μετά τις γιορτές ότι ο μήνας αυτός είναι καυτός, έχει πολλούς αγώνες, σημαντικούς και δύσκολους, κάθε 3 και 4 μέρες, και πρέπει να είμαστε και φρέσκοι και σε καλή κατάσταση. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ.